μαθαίνεις του εαυτού σου, υπήρχε κάποια αφορμή, κάποιο πρόβλημα? Ναι, υπήρχε πρόβλημα ότι είχα ήδη παντρευτεί, είχα κάνει οικογένεια, αλλά δεν ένιωθα καλά με όλα αυτά, δεν μου φτάνανε, κάτι άλλο ήθελα, χωρίς να ξέρω τι είναι αυτό. Και βρέθηκε στο δρόμο μου μία κυρία, η οποία ήταν μέλος της αρμονικής ζωής από την αρχή και η οποία ακτινοβολούσε πάρα πολύ και τη ρώτησα πού οφείλεται αυτή η ακτινοβολία της. Και μου είπε, και ξεκίνησα από τα ελεύθερα μαθήματα εδώ του Μπομπ, μάλλον διαλέξεις, και ήρθα για πρώτη φορά και μετά συνέχισα. Έχεις παρακολουθήσει κάποιο μάθημα στην αρμονική ζωή? Ναι, έχω παρακολουθήσει αυτογνωσία. Αυτογνωσία. Ναι. Πόσα χρόνια παρακολουθείς μαθήματα ή δραστηριότητες στην αρμονική ζωή? 25 χρόνια. Πάρα πολλά. Μπορείς να μας πεις λίγο ποια μαθήματα έχεις παρακολουθήσει μέχρι τώρα? Ναι. Παρακολούθησα την αυτογνωσία για 2 χρόνια και μετά ασχολήθηκα περισσότερο με γιόγκα. Και τώρα φέτος παρακολουθώ με τον Μπομπ, ευλογώντας τον εαυτό μας και τους άλλους. Σαββατοκύριακα σεμινάρια ή καλοκαιρινά σεμινάρια έχεις παρακολουθήσει? Όχι. Εφαρμόζεις κάποιες τεχνικές στο σπίτι και αν είναι ποιες? Ναι, το τελευταίο καιρό όχι, γιατί έχω κάποια οικογενειακά φορτία, αλλά τα πριν χρόνια εφήρμοζα τις αναπνοές, διαλογισμό, αυτά και λίγες ασκήσεις γιόγκα. Στο θέμα της διατροφής, ασχολείσαι συγκεκριμένα με κάποια διατροφή? Προσπαθώ να είναι υγιεινή η διατροφή μου. Παρόλο ότι μαγειρεύω για τα άλλα μέλη ανθυγιεινά, αλλά εγώ κατά βάση τρέφομαι με είδη υγιεινής διατροφής. Τι άλλο κάνεις που σε βοηθάει? Παρός χάρη διαβάζεις, ακούς κάποια CD, DVD ή κάτι άλλο που επιλέγεις εσύ? Όχι, δεν κάνω τίποτα από αυτά γιατί δεν έχω το χρόνο. Απλά όταν είμαι για λίγο μόνη μου, κλείνω τα μάτια μου, χαλαρώνω και με αυτόν τον τρόπο προσπαθώ να επικοινωνώ με αυτά που έχω μάθει και με αυτά που με έχουν βοηθήσει. Θα ήθελε να μοιραστείς μαζί μας τις αλλαγές που έχεις πατρίσει στον εαυτό σου? Ναι, βέβαια. Πρώτα απ' όλα ήθελα να πω ότι από τα παιδικά μου χρόνια πήγαινα στο κατηχητικό, κατόπιν παρότρισης των γονιών μου βέβαια. Εκεί μαθαίναμε ωραία πράγματα, αλλά εκείνο που με ενοχλούσε ήταν ότι ανέπνεαν ένα είδος φόβου και τιμωρίας. Ότι ο Θεός δηλαδή τιμωρεί αυτούς που δεν κάνουν το θέλημά Του και ότι πρέπει να φοβόμαστε το Θεό. Δεν μου άρεσε αυτό. Και εδώ έμαθα να μην φοβάμαι το Θεό, γιατί είναι μόνο αγάπη και τίποτα άλλο και ότι αγαπάει όλους εμάς και ότι δεν μας τιμωρεί, απλά μας δίνει κάποια μαθήματα. Αυτό ήταν το πρώτο που έμαθα και χρειαζόμουν να μάθω. Σε σωματικό επίπεδο ή συναισθηματικό επίπεδο έχεις δει κάποιες διαφορές? Ναι, έχω δει ότι πριν ήμουν πολύ απόλυτη με τους άλλους ανθρώπους και τους έκρινα με αυστηρότητα. Όμως, μπαίνοντας σε αυτή την συναρμονική ζωή, στο πνεύμα αυτό, έμαθα να είμαι πολύ ανεκτική με τους άλλους και να δικαιολογώ τις συμπεριφορές τους και όχι να τις κατακρίνω και να τις βλέπω με συμπάθεια. Βέβαια, δεν μπορώ να πω ότι στο απόλυτο τα έχω καταφέρει, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό όμως. Άρα βλέπεις και αλλαγές στη σχέση σου, όχι μόνο σε σένα. Ναι. Βεβαίως. Στην οικογένειά σου υπάρχουν κάποιες αλλαγές? Στην οικογένειά μου δεν θα το έλεγα. Δεν θα... Καταλαβαίνεις για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Για να πάρω κι άλλο μάθημα. Βέβαια. Οπωσδήποτε. Άρα η αρμονική ζωή σε έχει βοηθήσει στην αντιμετώπιση των δυσκολιών της ζωής σου? Ναι, πολύ. Και στην αρνητικότητα των άλλων ουσιαστικά? Ναι, βέβαια. Στο θέμα του θανάτου, τι έχει αλλάξει μέσα σου?
Στο θέμα του θανάτου, δεν με φόβιζε ποτέ ο θάνατος σαν θάνατος. Πάντα με φόβιζαν τα πρώτου θανάτου. Γιατί έβλεπα στη γειτονιά ανθρώπους μόνους, εγκατελειμμένους, άρρωστους, πριν πεθάνουν, και αυτό με φόβιζε πάρα πολύ και με φοβίζει ακόμα. Το θάνατο δεν μπορώ να πω ότι τον φοβόμουν. Και τώρα ακόμα περισσότερο δεν τον φοβάμαι. Σε έχει βοηθήσει η αρμονική ζωή? Ναι, βέβαια. Είχα πάρει μέρος και σε μία άσκηση εξόδου που είχαμε κάνει μαζί με τον Μπομπ. Άρα έχεις δει και πνευματικές αλλαγές στη ζωή σου? Ναι, έχω δει. Από τις τεχνικές, αν κάνεις κάποιες τεχνικές, ποιες έχουν βοηθήσει, σε βοηθάνε περισσότερο? Τεχνικές. Για γιόγκα πριν. Ναι, ναι. Υπάρχουν κάποιες άλλες τεχνικές που σε βοηθάνε, που είχατε μάθει στη διάρκεια της αυτογνωσίας ή στα σεμινάρια που μαθαίνουμε? Πιο πολύ να εφαρμόζεις. Ο διαλογισμός είναι μια πολύ καλή τεχνική. Η προσευχή. Η ευλογία, τώρα που μάθαμε τελευταία. Ποιες αλήθειες ή σκέψεις σε βοηθάνε ή σε έχουν βοηθήσει περισσότερο? Ότι είμαι μία αιώνια ψυχή στη διαδικασία της εξέλιξης, ότι ο Θεός με αγαπάει και προσπαθεί με τα μαθήματα που μου δίνει να γίνω καλύτερη. Τι θα πρότεινες στους άλλους για να νιώθουν καλύτερα στη ζωή τους? Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω γι' αυτό. Τι αισθάνεσαι? Θα τους πρότεινα να ακολουθήσουν κι αυτοί έναν πνευματικό δρόμο. Γιατί είναι το μόνο που μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο. Κατέληξα δηλαδή ότι τα υλικά αγαθά είναι μόνο προσωρινά μια ικανοποίηση. Το μόνο που βοηθάει είναι η πνευματικότητα στον άνθρωπο και οι πράξεις που έχουν σχέσεις με αυτό. Παρακαλώ.